Μακαριότατε, σεβασμιότατη, θεοφιλέστατη, έντιμε κύριε Υπουργέ, κύριοι κύριοι βουλευτές, ελογημότατοι κύριοι κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι. Το 1974, μπροστά στα παγιερά και αδιάφορα, αν όχι και ένοχα μάτια των ισχυρών της γης, συνετελέστη ένα στιγερό έγκλημα κατά της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας που όλοι δήθεν εγγυήθηκαν. Το πυρωμένο εκείνο κυπριακό καλοκαίρι του Μαύρου Ιουλίου του 1974 μετατράπηκε δυστυχώς σε αιματόβρεκτο εφιάλτη. Το άφρον και προδοτικό πραξικόπημα των συνταγματαρχών της Χούντας των Αθηνών και των εδώ οργάνων της που προηγήθηκε άνοιξε δυστυχώς την κερκόπορτα από την οποία έμελε να διαβούν τελικά οι βάρβαροι και από τότε μαύρη και στιγερή δουλεία άπλωσε την απέσια σκιά της πάνω στα τουρκοκρατούμενα βόρεια εδάφη μας. Στις 20 Ιουλίου 1974, 5 μέρες δηλαδή μετά το εφιακτικό, ολέθριο και καταστροφικό εκείνο προδοτικό πρακτικόπημα εναντίον του εκλελεγμένου νόμιμου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του λαοπρόβλητου ποιμενάρχη και εθνάρχη Μακαρίου του Τρίτου, επενέβη η καραδοκούσα Τυρκία για να αποκαταστήσει δήθεν ως εγγυήτρια δύναμη τη συνταγματική τάξη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Εισέβαλε στην νήσο αυτή των Αχαιών και του Αποστόλου Βαρνάμα με τρόπο βίαιο, βάναυσο, πολυέμακτο και φωνικό, ξεριζώνοντας, καίγοντας και αρπάζοντας, θανατώνοντας και εχμαλωτίζοντας, βιάζοντας και διώχνοντας τον Έλλην Ορθόδοξο γηγενή πληθυσμό από την πατρώα γη του, την αιματοποτισμένη γη των κατεχωμένων εδαφών μας, που για 3.500 χρόνια, όπως και όλη η Κύπρος, ήταν, είναι και θα είναι αρκαδική γη ελληνική και κατά τις 2 τελευταίες χιλιετίες και γη ορθόδοξη χριστιανική. Σήμερα, για 50 τώρα χρόνια, το βαρύ νέφος της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής εξακολουθεί να σκεπάζει τον γλυκύ ουρανό της πατρίδας μας. Για 50 τώρα χρόνια, η αιματοποτισμένη μαρτυρική μας πατρίδα εξακολουθεί να βρίσκεται καρφωμένη πάνω σε σταυρό άφατης οδύνης εξαιτίας της φρικτής δοκιμασίας της από την εξανθρωποδιστική των Τούρκων εισβολέων κακουργία του 1974 αλλά και από την αδυσόπιτη ακαμψία των ανώμων συμφερόντων των μεγάλων της γης. Για 50 τώρα χρόνια ο κυπριακό λαός παρακολουθεί ανήμπορος να αντιδράσει την άνομη προσπάθεια των Τούρκων εισβολέων να αλλοιώσουν τον δημοκρατικό το δημογραφικό χαρακτήρα της νήσου μας, μεταφέροντας ανεμπόδιστα χιλιάδες επίγους από τα βάθη της τουρκικής Ανατολίας. Για 50 τώρα χρόνια, μην ξεχνάτε, οι τραγικές μανάδες και πατεράδες, οι γη και οι κόρες και οι λοιποί συγγενείς ζουν ακόμη το δράμα των αγνωμένων, η αγωνία τους να μάθουν τι απέγιναν τα αγαπημένα τους πρόσωπα που χάθηκαν κατά τη βάρβαρη τουρκική εισβολή και έκτοτε αγνοούνται. Γίνεται πόνος βαθύς που αυλακώνει την ψυχή, γίνεται μαρτύριο οδύνης και ψυχικού άλογους.
αλλά ποτέ δεν πρέπει να ξεχνούμε και μια άλλη πτυχή από τις πιο οδυνηρές πτυχές του κυπριακού δράματος. Δεν πρέπει να ξεχνούμε την μεθοδικά εσκεμμένη καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στα κατεχόμενα εδάφη μας. Σήμερα, 50 χρόνια μετά το τουρκικό εκείνο ανοσιούργημα της τουρκικής επεκτατικής βουλημίας, ο κυπριακός λαός, με εμάσουσα την ψυχή και την καρδία, παρακολουθεί την βδελυρή προσπάθεια των κατακτητών να αλλάξουν και την ελληνοορθόδοξη ή καλύτερα ελληνοχριστιανική φυσιογνωμία της νήσου μας, καταστρέφοντας ανεμπόδιστα και μεθοδικά, αλλά και με μανία, την πολιτιστική κληρονομιά της κατεχόμενης πατρίδας. Πλήθος αρχαιοτήτων που είχαν συλληθεί από μουσεία, ιδιωτικές συλλογές, αλλά και από λαθρέες ανασκαφές, πήραν το δρόμο για τις αγορές του εξωτερικού. Παράλληλα, όπως μαρτυρεί και το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, νεολιθικοί οικισμοί καταστρέφονται και προϊστορικές πόλεις, όπως η σπουδαία και ξακουστή Έγκομη, ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της προϊστορικής Κύπρου, που ήκμασε από τον 14ο έως και τον 13ο αιώνα π.Χ., έχει πλήρως εγκαταληφθεί. Την ίδια τύχη έχουν και οι βασιλικοί τάφοι στην αρχαία πόλη της Σαλαμίνας του 8ου π.Χ. αιώνα, οι οποίοι έχουν υποστεί μεγάλη φθορά εξαιτίας της πλήρους εγκατάλειψης. Το ίδιο δε και για τα εντύχια ψηφιδωτά στη Σαλαμίνα του 3ου και 4ου αιώνα, υπέστησαν μεγάλη φθορά που οφείλεται και στις προσπάθειες αποκόλλησης, αλλά και από την εγκατάλειψη. Εκεί όμως που αλίπητα στράφηκε η λυσσασμένη μανία των κατακτητών ήταν τα μοναστήρια και οι εκκλησίες, τα οποία δέχθηκαν την πιο βάναυση και συστηματική βεβήλωση και καταστροφή, ως τα πιο ασφαλώς εμφανή τεκμήρια της ταυτότητας του τόπου μας. Περισσότερες από 550 εκκλησίες και μοναστήρια έχουν λαϊλατηθεί ή καταστραφεί. Πάνω από 5.000 εικόνες Αγίων και άπειρα ιερά σκεύη μεγάλης αξίας έχουν στην κυριολεξία εξαφανιστεί. Όσες από τις εκκλησίες δεν μετατράπηκαν σε οθωμανικά τεμένη, χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται και σήμερα ως ποδοσφαιρικές λέσχες, θέατρα, μπαρ, γραφεία, ξενώνες, εκθεσιακοί χώροι, έργων τέχνης, κέντρα αναψυχής, ξενοδοχεία, όπως η Αγία Αναστασία της Λαμπίθου, νεκροτομία, καταστήματα, αποθήκες στρατιωτικού υλικού ή ακόμη και για πιο εξευτελιστικούς σκοπούς, όπως αχυρώνες, ορνηθώνες, στάβλια λόγων ζώων, ακόμη και δημόσια αποχωρητήρια, όπως παραδείγματος χάρη έχει γίνει με την εκκλησία του Αγίου Αυξεντίου, την Κόμη Κεπίρ της Καρπασίας. Δεν πρέπει επίσης να μας διαφεύγει ότι τρία τουλάχιστον μοναστήρια του Αγίου Χριστοστόμου, τον Πενταδάκτυλο, της Αχυροποιήτου στον Καραβά και του Αγίου Παντελεήμωνα στη Μύρτου μετατράπηκαν σε στρατόπεδα του τουρκικού στρατού. Πρέπει επίσης να λεχθεί πως όταν τα φορητά αντικείμενα, εικόνες ιεράς Κέβηδης, Κοπότηρα, Σταυρή, Ευαγγέλια, Παλέτυπα, Χειρόγραφα και πολλά άλλα εξαντλήθηκαν, τότε άρχισε η αποκόλληση τοιχογραφιών και εντύχιων ψηφιδωτών. Εκατοντάδες τοιχογραφίες και ψηφιδωτά ανυπολόγησης αξίας που χρονολογούνται από τον 6ο μέχρι τον 15ο αιώνα έχουν αποτυχιστεί από Τούρκους αρχαιοκάπηλους και πουλήθηκαν παράνομα σε συλλέκτες ανά την οικουμένη. Θυμηθείτε τα ψηφιδωτά του 16ου αιώνα της Εκκλησίας της Κανακαριάς.
Θυμηθείτε τις στιχογραφίες της Εκκλησίας του Αγίου Θεμονιανού του 13ου αιώνα, τις οποίες οι στιχογραφίες αποτυχίστηκαν και βρέθηκαν το 1983 στο διαμέρισμα του Τούρκου Αρχαιοκάπηλου Αντίν Τίγμεν στο Μόναχο της Γερμανίας. Θυμηθείτε τις λατρευτικές εικόνες του Αγίου Χρυσοστόμου στο Κουτσοβέντι. Θυμηθείτε τη μονή του Αντιφωνητή στο χωριό Καλογραία της επαρχίας Κερίνιας, που ολόκληρη ήταν αγιογραφημένη με εξαίρετες στιχογραφίες του 12ου και 15ου αιώνα. Θυμηθείτε την εκκλησία του Αγίου Προκοπίου του 11ου αιώνα στο χωριό Σύγκραση της επαρχίας Αμοχώστου. Θυμηθείτε όλα αυτά που έχουν λαιλατηθεί από Τούρκους λαθρεμπόρους και βρέθηκαν στις παράνομες αγορές της Ευρώπης, της Αμερικής, ακόμη και της μακρινής από Ανατολής, όπου εντοπίστηκε στην Οζάκα της Ιαπωνίας το βημόθυρο του Αγίου Αναστασίου της Περίστερον Οπηγής Αμοχώστου. Σήμερα λοιπόν, στην ημεκατεχόμενη από τα τουρκικά στρατεύματα Κύπρο, η πολιτιστική κληρονομιά βάναυσα καταστρέφεται. Μετά την τουρκική εισβολή του 1974, την βίαιη εκδίωξη των Ελλήνων, την κατοχή των επικισμών και την αλλίωση της δημογραφικής πραγματικότητας της νήσου, ήρθε και η καταστροφή, η βεβήλωση και η ληστρική εκμετάλλευση των προγονικών θησαυρών του κυπριακού ελληνισμού. Το κατεχόμενο σήμερα από τα τουρκικά στρατεύματα, τμήμα της Κύπρου, έχει σε μεγάλο βαθμό εκαθαριστεί από την εθνική και θρησκευτική κληρονομιά του. Έχει δηλαδή εκαθαριστεί από τα κύρια ορατά νήματα της ιστορίας και του πολιτισμού του, ακριβώς όπως έχει εκαθαριστεί από τον γηγενή πληθυσμό του. Ούτε και αυτοί οι ιεροί χώροι, όπου αναπαύονται οι νεκροί στα κατεχόμενα εδάφη, τα κημητήρια δηλαδή, δεν είχαν καλύτερη τύχη, αφού πολλά από αυτό βεβηλώθηκαν και καταστράφηκαν. Το κατοχικό καθεστώς από το 1974 μέχρι σήμερα εργάζεται μεθοδικά να εξαφανίσει από την κατεχόμενη Κύπρο οτιδήποτε από το ελληνικό και χριστιανικό παρελθόν της. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, αντικατέστησε και όλες τις ελληνικές ονομασίες περιοχών, πόλεων, χωριών και δρόμων με τουρκικές ονομασίες. Πρέπει να τονιστεί ότι η αλλαγή των τοπονημίων έγινε κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο. Έγινε κατά παράβαση του ψηφίσματος 16 της τρίτης διεθνούς διάσκεψης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την τυποποίηση γεωγραφικών ονομάτων. Εύλογα όμως, διρωτάται κανείς, για αυτή η λυσόδης μανία των εισβολέων να καταστρέψουν ή δυνατόν ολοκληρωτικά την πολιτιστική κληρονομιά των κατεχομένων εδαφών μας. Μια πράξη που δεν αποτολμήθηκε ούτε κατά τη διάρκεια των μακρών αιώνων της Οθωμανικής κυριαρχίας. Γιατί αυτή η προσπάθεια αλλίωσης της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της Κύπρου? Η απάντηση βεβαίως είναι απλή. Τα μνημεία του πολιτισμού και η προγονική πολιτιστική θησαυρή δεν λειτουργούν μόνο ως έργα τέχνης. Λειτουργούν και ως εκπρόσωποι ενός ολόκληρου πολιτισμού. Μέσα τους κλείνεται όλο το νόημα του ανεπανάληπτου πολιτισμού ενός λαού. Είναι και η φιλοσοφία του, είναι και η ιστορία του, είναι και η παράδοσή του, είναι και η γλώσσα του, είναι και οι αγώνες αυτού του λαού. Επομένως, η παράδοση ενός λαού, η πολιτιστική κληρονομιά του, αποτελεί απόδειξη της εθνικής ταυτότητάς του. Έπρεπε λοιπόν να καταστραφούν και η εθνική
και η θρησκευτική κληρονομιά μας στην κατεχόμενη γη μας. Γιατί όλα αυτά είναι αψευδείς μάρτυρες της μακραίωνης παρουσίας του ελληνισμού στην κατεχόμενη και σε όλη την Κύπρο. Έπρεπε να καταστραφούν τα μνημεία του πολιτισμού μας και να εξαφανιστούν οι προγονικοί πολιτιστικοί θησαυροί μας, γιατί αυτά αποδεικνύουν την μακραίωνη Έλληνο-Ορθόδοξη πολιτιστική ταυτότητα των σκλαβωμένων εδαφών μας και όλης της νήσου μας, και ταυτόχρονα είναι μια ζωντανή μαρτυρία της πολιτιστικής ενότητας η οποία υπάρχει στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, του οποίου αναπόσπαστο μέρος είναι και η Κύπρος, η Αρκαδική. Δεδομένων όλων αυτών, η θεματική του παρόντος συνεδρίου, που συμπεριλαμβάνει κορυφαίους πνευματικούς ανθρώπους, κληρικούς και λαϊκούς, για την έναρξη των εργασιών του οποίου κήρυξε πριν λίγον εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας ο έντιμος κύριος Υπουργός, δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από το χρονίζον εθνικό πρόβλημα της ιδιαίτερης μας πατρίδας. Ιδιαίτερα όμως θα εστιάσει στην καταστροφή της πολιτικής μας, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που για 50 τώρα χρόνια απροκάλυπτα συντελείται από τις τουρκικές δυνάμεις κατοχής στην κατεχόμενη μας νήσο. Ένα γεγονός που προκαλεί οδύνη και αγανάκτηση σε κάθε υγιώς σκεπτόμενον άνθρωπο. Στο συνέδριο αυτό, έγκριτοι επιστήμονες, εισηγητές, κληρικοί και λαϊκοί, θα καταθέσουν τις απόψεις και τις θέσεις τους για τη συντελούμενη πολιτιστική καταστροφή στην κατεχόμενη μας γη, και θα προσπαθήσουν να αναδείξουν το μέγεθος του προβλήματος σε όλες τις διαστάσεις του. Είναι το συνέδριο αυτό μια έκφραση αγωνίας για τα πολιτιστικά μνημεία που καταστρέφονται και για τους προγονικούς πολιτιστικούς θησαυρών μας που λαφυραγωγούνται, και έτσι πτωχεύει όχι μόνο ο δικός μας, αλλά και ο παγκόσμιος πολιτισμός, αφού όπως τονίζεται στο προήμιο της Συνθήκης της Χάγης του 1954 για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίπτωση ένοπλης σύραξης, τονίζεται τα εξής: η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς οποιουδήποτε λαού σημαίνει την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς ολόκληρης της ανθρωπότητας. Είμαι βέβαιος ότι μέσα από γόνιμο διάλογο και ενδιαφέρουσες συζητήσεις που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου από τους υψηλού κύρους επιστήμονες, θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα στην κοινή προσπάθεια ανακοπής της συντελούμενης πολιτιστικής γενοκτονίας στην κατεχόμενη μας πατρίδα. Τα πορίσματα του συνεδρίου αυτού πρέπει να γίνουν σε όλους γνωστά και στην Ευρώπη και στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε εκστρατεία διαφώτισης με δημοσιεύματα σε διεθνή περιοδικά, με προβολές ντοκουμέντων, με τηλεοπτικές συνεντεύξεις, με κάθε μέσο που διαθέτουμε. Ο κόσμος απανταχού της γης πρέπει να πληροφορηθεί ότι το κυπριακό πρόβλημα είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής, είναι πρόβλημα καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι πρόβλημα επικισμού και δημογραφικής αλλίωσης, αλλά είναι και έγκλημα αποτρόπαιο βίαιης καταστροφής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μιας πολιτιστικής κληρονομιάς που για 50 τώρα χρόνια εξακολουθεί να λέει λατείται και να καταστρέφεται από τους Τούρκους κατακτητές. Στο σημείο αυτό, να μου επιτρέψετε να τονίσω ότι μέσα στα πλαίσια αυτά η Ιερά Μονή Κύκου
εξεδήλωσε έμπραχτα και έγκαιρα το ενδιαφέρον της για την τύχη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ιδιαίτερα για την τύχη της θρησκευτικής μας κληρονομιάς στα κατεχόμενα. Μετά την άρση των απαγορευτικών μέτρων διέλευσης στα κατεχόμενα εδάφη μας το 2003, το Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκου ενέταξε στα ερευνητικά του προγράμματα την πρώτη συστηματική και επιστημονική συγκέντρωση πληροφοριών για τους κατεχόμενους χριστιανικούς ναούς και μοναστήρια μας. Προς τούτο συγκροτήθηκε τη εισηγήση του Διευθυντή του Εν Λόγω Μουσείου Στυλιανού Περδίκη, ομάδα ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι με καθημερινές οργανωμένες επισκέψεις στα κατεχόμενα προχώρησαν στην φωτογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση όλο σχεδόν το χριστιανικό μνημείο, εκτός από 50 περίπου εκκλησίες που βρίσκονται μέσα στα τουρκικά στρατόπεδα και η πρόσβαση εκεί ήταν απαγορευτική από τα τουρκικά στρατεύματα. Μετά την ολοκλήρωση της φωτογραφικής και αρχιτεκτονικής αποτύπωσης, η Ιερά Μονή Κύκου προχώρησε στην παρουσίαση των κατεστραμμένων, συλλημένων και βεβηλωμένων χριστιανικών μνημείων με την διοργάνωση φωτογραφικών εκθέσεων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο, με σκοπό την παρουσίαση τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στην επιστημονική κοινότητα του μεγέθους της καταστροφής που υπέστη και εξακολουθεί να υφίσταται η πολιτιστική κληρονομιά της κατεχόμενης Κύπρου. Η Ιερά Μονή Κύκου, θέλοντας να αξιοποιήσει το συσσωρευτέν υλικό από τη φωτογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση, ανέθεσε στον πρόεδρο του Παγκοσμίου Βήματος Θρησκειών και Πολιτισμών Ιεράς Μονής Κύκου, δόκτωρα Χαράλαμπο Κοτσάκογλου, την ετοιμασία και έκδοση ειδικού βιβλίου Λευκώματος που θα λειτουργούσε ως αψευδές τεκμήριο της ένοχης τουρκικής προσπάθειας αλλίωσης του πολιτιστικού προσώπου της Κύπρου. Το βιβλίο εκδόθηκε το 2009 και τιτλοφορείται «Τα θρησκευτικά μνημεία στην τουρκοκρατούμενη Κύπρο, όψεις και πράξεις μιας συνεχιζόμενης καταστροφής». Είναι πεντάγλωσσο, αφού εκτός από τα ελληνικά έχει μεταφραστεί και στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά και διανεμήθηκε και εξακολουθεί να διανέμεται σε ελληνικούς και διεθνείς κύκλους, σε προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών, του πολιτισμού και της πολιτικής. Ιδιαίτερα όμως πρέπει να τονιστεί ότι κατόπιν προσκλήσεως επισκεφθήκαμε προσωπικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφού παρουσιάσαμε σε ειδική αίθουσα του Κοινοβουλίου την φωτογραφική έκθεση των συλλημένων και κατεστραμμένων χριστιανικών μνημείων της κατεχόμενης Κύπρου, διενήμαμε ιδίες χερσίν εις ένα έκαστον των Ευρωβουλευτών από ένα τόμο του ηρημένου βιβλίου. Σκοπός της πεντάγλωσσης αυτής εκδόσεως, «Τα θρησκευτικά μνημεία στην τουρκοκρατούμενη Κύπρο, όψεις και πράξεις μιας συνεχιζόμενης καταστροφής», ήταν και είναι η προβολή στην διεθνή κοινή γνώμη του μεγέθους της λαϊλασίας και καταστροφής των χριστιανικών μνημείων της κατεχόμενης Κύπρου. Το βιβλίο αυτό στόχευε και στοχεύει στο να κάνει αντιληπτό το μέγεθος του εγκλήματος σε βάρος της ελληνοχριστιανικής κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς και έτσι να κινητοποιήσει την διεθνή κοινότητα για τη διάσωση των πολιτιστικών μας μνημείων. Το βιβλίο αυτό τεκμηρίωσε και ενίσχυσε επιχειρήματα που αφορούν στην εσκεμμένη καταστροφή των θρησκευτικών μνημείων αλλά και την άρχαιο καπηλεία, τις κλοπές και την παράνομη εμπορία προγονικών πολιτιστικών θησαυρών. Πέραν όμως όλων τούτων,
Πρέπει να τονιστεί ότι εικόνες και άλλα εκκλησιαστικά κοιμήλια εξαγοράστηκαν από την Ιερά Μονή Κυκού και επεστράφηκαν στην Εκκλησία της Κύπρου. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε τις πιο κάτω αγορές. 1. Μία εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου του 16ου αιώνα από τον Παλαιόσοφο της Κερίνιας. 2. Μία δεσποτική εικόνα του Χριστού και της Παναγίας από τη Μονή του Αντιφωνητή. 3. Δύο μεγάλες εικόνες του Χριστού και της Παναγίας μαζί με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο του 1620 μετά Χριστόν από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιακώβου Τρικόμου. 4. Το αρχικό κάλυμα της εφαίστειας εικόνας της Παναγίας της Λύσης. 5. Μία εικόνα του Σεργίου και Βάχου του 17ου αιώνα από το χωριό Άγιος Σέργιος Αμοχώστου. 6. Ένα αργυρό επίχρυσο Ευαγγέλιο της Αγίας Παρασκευής και πλήθος άλλων λατρευτικών αντικειμένων. Βέβαια, κυρίες και κύριοι, παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες και το έργο της Ιεράς Μονής Κύκου για τη διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς την τουρκοκρατούμενη Βόρεια Κύπρο, δεν διεκδικούμε την αποκλειστικότητα, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν υπερφύελο και άδικο. Αντίθετα, τόσο η Εκκλησία της Κύπρου όσο και η πολιτεία κατέβαλαν και συνεχίζουν να καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για τον τερματισμό αυτού του εγκλήματος. Ο αγώνας για τον εντοπισμό και επαναπατρισμό κυπριακών πολιτιστικών θησαυρών απασχολεί συνέχεια τόσο την Εκκλησία μας όσο και το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Αλλά εδώ πρέπει να τονιστεί ότι και οι ιδιώτες, με φωτεινό παράδειγμα αυτό που ανέφερε και ο Μακαριότατος προηγουμένως, με φωτεινό παράδειγμα την κυρία Ντασούλα Γεωργίου Χατζητοφή, επίτιμη πρόξενο της Κύπρου στη Χάγη, η οποία για τις υψηλές υπηρεσίες της είχε βραβευθεί από την Ιεράρχη Επισκοπή Κύπρου και κατ' επέκταση από την Εκκλησία Κύπρου επί Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου του Πρώτου. Η κυρία Ντασούλα Χατζητοφή, όπως και άλλοι ιδιώτες, κινητοποιήθηκαν για τον επαναπατρισμό πολλών αντικειμένων που εμφανίζονται και ακόμα εμφανίζονται σε παράνομες αγορές του εξωτερικού και σε δημοπρασίες διεθνών οίκων. Και πρέπει να επισημανθεί ότι οι συντονισμένες αυτές προσπάθειες εκκλησίας και πολιτείας είχαν σε αρκετές περιπτώσεις πολύ ευχάριστα αποτελέσματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η υπόθεση των ψηφιδωτών της Παναγίας της Κανεκαριάς, όπου δικαιώθηκε ο αγώνας της Εκκλησίας της Κύπρου και του Τμήματος Αρχαιοτήτων ενώπιον της Αμερικανικής Δικαιοσύνης, αλλά και η διευθέτηση που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ιδρύματος Μενίλ του Τέξας και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και αφορά στις στιχογραφίες του Ιερού Ναού του Αγίου Θεμονιανού πλησίων της Κωμόπολης της Λύσης. Μακαριότατε, κυρίες και κύριοι, είναι αλήθεια ότι μετά την είσοδο της πατρίδας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, το Συμβούλιο της Ευρώπης διόρισε εμπειρογνώμονες, οι οποίοι επισκέφθηκαν τα κατεχόμενα μνημεία και αφού επεσήμαναν το μέγεθος της καταστροφής, έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου για την άμεση αναστήλωση και συντήρηση των υποκατάρρευση μνημείων. Το γεγονός αυτό συνέδινε στη σύσταση της μεικτής Επιτροπής Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για την αναστήλωση ή και συντήρηση των μνημείων που κινδύνευαν με κατάρρευση και εξαφάνιση. Πράγματι, ένας ικανός αριθμός θρησκευτικών μνημείων αναστηλώθηκαν εκατέρωθε. Αλλά ο αριθμός αυτός είναι μικρός σε σύγκριση με τις εκατοντάδες πολιτιστικών μνημείων που ίστανται εκεί στα κατεχόμενα, τραυματισμένα και ημιθανή για να εγκαλούν τους ληστές που τα τραυμάτισαν. Τα τραυματισμένα και ακροτηριασμένα αυτά μνημεία
είναι τα κάτωπτρα του πολιτισμού μας και ο υπομνηματισμός της ιστορίας μας. Και θα είστε εκεί, στα σκλαβωμένα εδάφη μας, για να διακηρύττουν τον μισαρό αμοραλισμό των κατακτητών και την μικροψυχία και αβελτηρία, την ψυχική νέφωση και πνευματική τύφλωση των ισχυρών του κόσμου τούτου. Συγχαίρω τους εμπνευστές και οργανωτές του συνεδρίου αυτού και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Παγκοσμίου Βήματος Θρησκειών και Πολιτισμών Ιεράς Μονής Κύκου, κύριον Χαράλαμπο Χοτζάκογλου, γιατί αυτός είναι ο κύριος εμπνευστής και διοργανωτής και εμψυχωτής του συμποσίου, όπως αρέσκεται να λέει, του συμποσίου αυτού. Εύχομαι το συνέδριο αυτό να είναι επιτυχές στους στόχους του και επιδαψιλεύω σε όλους οργανωτές, συνέδρους και συμμετέχοντες πλούσιες της ευλογίου του Κυρίου. Σας ευχαριστώ.